Οι φορείς της Πρέβεζας επιμένουν στο δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου. Αυτό επανέλαβε σήμερα ο Δήμαρχος Μιλτιάδης Κλάπας στη νέα συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τα όσα συζήτησαν θα μεταφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους άλλους φορείς. Χωρίς να θέλει να μπει σε λεπτομέρειες μέχρι τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη σύσκεψη με τους φορείς, ο Δήμαρχος Πρέβεζας Μιλτιάδης Κλάπας μιλά για τη σημερινή συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Υγείας. Την προηγούμενη Παρασκευή και κατά τη σύντομη επίσκεψη του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου στην Πρέβεζα, κανονίστηκε και το σημερινό ραντεβού. Την απόφαση και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων για τους σφοδρούς προβληματισμούς που έχουν σε ό,τι αφορά τη μέθοδο που επιλέγεται για να γίνει το ΣΔΙΤ. Το ανέλησα αυτές τις προτάσεις, την πρόταση του Δήμου για να κατασκευαστεί με δαπάνες κατά το τέλος του κοινωνικού πλαίσιο στήριξης είτε με δημόσιους φόρους. Είχα κάποιες απαντήσεις στον Υπουργό για να μεταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους φορείς. Για λόγους δεοντολογίας δεν θα ήθελα να τα πω αυτή την ώρα τα μέσα ενημέρωσης. Θα συγκεκριθήσουμε μια σκέψη με τους φορείς, θα μιλήσω και με το Δημοτικό Συμβούλιο για να πω τι ακριβώς μου είπε και πρότεινε ο Υπουργός και να υπάρξει μια οριστική τοποθέτηση εκ μέρους των φορέων και του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Πρέπει να πω ότι είναι αμετακίνητη η απόφαση των φορέων για την δημιουργία νοσοκομείου στο Δήμο Πρέβεζας δημόσιου χαρακτήρα. Πράγμα για το οποίο ο Υπουργός δεσμεύτηκε και για το νοσοκομείο και για τον δημόσιο χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Αν και το επίμαχο θέμα είναι το νέο νοσοκομείο της Πρέβεζας, ωστόσο συζήτησαν και άλλα ζητήματα κοινωνικών δομών. Ο ίδιος ο Υπουργός θα πρέπει να πω μετά την παράδοση του υπομνήματος και όσα του είπα στην Πρέβεζα, να τα μελετήσει και να έχουμε μια νέα επικοινωνία στην Αθήνα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Για όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να πω ότι ήταν ιδιαίτερα θετικός στα ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές δομές που έχει ο Δήμος και την βοήθεια που μπορεί του Υπουργείου να παράσχει, όπως επίσης και για την προσπάθεια που κάνουμε όλοι οι φορείς για το ζήτημα του κέντρου για τα ναρκωτικά. Ιδιαίτερη μνήμα θα πρέπει να πω έτυχε στη συζήτησή μας η προσπάθεια που κάνουν όλοι επίσης οι φορείς για να στηρίξουμε την δομή του ψυχαργός στην πόλη μας, που αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση και ιδιαίτερα σήμερα που δυστυχώς βλέπουμε σε άλλες κοινωνίες να σηκώνεται αυτό το θέμα του ενός ιδιότυπου ρατσισμού απέναντι σε ανθρώπους ψυχικά ασθενείς. Και θα ήθελα να μεταφέρω και εκ μέρους τα συγχαρητήρια προς την κοινωνία της πόλης και του νομού για αυτή την θερμή συμπαράσταση.